Γενάρη. Άλλη μια ωραία βραδιά μας ετοιμάζεται. Έτσι βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή. Μεν πολύ προσεγμένη, πολύ ωραία. Έτσι, για πείτε μας λίγο για αυτή τη διοργάνωση, για τη Λέσχη. Λοιπόν, η Λέσχη, όπως γνωρίζετε ίσως, είναι ένα δημιούργημα δύο χρόνων. Πολύ λίγος χρόνος για τα όσα έχουν γίνει. Την ξεκινήσαμε άνθρωποι της ναυτιλίας, αλλά σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε και αγκάλιασε όλους τους τομείς, τους εμπορικούς και βιομηχανικούς του Πειραιά. Δηλαδή, πέραν της ναυτιλίας και της ναυπηγοεπισκευής, της ναυπηγικής βιομηχανίας μας, υπάρχουν μέλη μας που είναι γιατροί, δικηγόροι, ασφαλιστές, μεσίτες, όλες οι κατηγορίες επαγγελμάτων, φάρμακα, για υγεία, είναι μέλη μας. Μέλη επιχειρηματικότητας και επιστημόνων. Και επιστημόνων, βέβαια. Όπως είναι, πολιτική, μηχανική. Δικηγόροι, γιατροί. Ναι, ναι. Όπως είναι μέλος μας και ο κύριος που έχει εδώ το χώρο, τον υπέροχο αυτό, το φιλόξενο, το Φαλερικόν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εκτός από πρόεδρο και μέλη, έχει και γραμματέα. Βέβαια. Έτσι, βεβαίως. Οφείλει να έχει γραμματέα κάθε σωματείο. Κάθε σωματείο. Εσείς από την πλευρά σας, με τι έχετε επιφορτιστεί και πώς βλέπετε τη Λέσχη δύο χρόνια τώρα? Εμείς καταρχήν είμαστε μια σχετικά πρόσφατη διοίκηση. Εκλεχθήκαμε πέρσι τον Οκτώβριο. Και τώρα είμαστε σε μια φάση την οποία κοιτάμε να αναδιοργανώσουμε τη Λέσχη, να την διευρύνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκτήσει μια ευρεία βάση και να την ενδυναμώσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε σαν παρουσία μέσα στον Πειραιά. Βέβαια, πολύ σημαντικό και βλέπω ότι και κάποια μέλη που πολύ συχνά έχετε κάποια βάση το γραφείο σας στην Ακτή Μιαούλη που γίνεται εκεί συγκεντρώσεις. Αυτό ήθελα να δηλαδή, δω. Απλά συγκεντρώσεις, ετοιμάζουμε κάτι περισσότερο. Σε εβδομαδιαία βάση να διώμαστε τα μέλη γιατί πρέπει να μην χάνουμε την επαφή μας. Έχουμε και πολλή αλληλοεπίδραση μεταξύ των μελών, δηλαδή συνεργασίες επαγγελματικές προκύπτουν και είναι ένα βασικό στοιχείο η κοινωνικότητα που αυτή μας ενδιαφέρει πολύ, διότι λες και χωρίς κοινωνικότητα δεν έχει νόημα. Έτσι, εμείς πρέπει να βρισκόμαστε, να διευρυνόμεθα, ο Πειραιάς μας έχει αγκαλιάσει όπως και εμείς αγκαλιάσαμε τις επιχειρήσεις και τα μέλη μας είναι, μπορώ να πω, από τα πιο εκλεκτά του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου του Πειραιά. Ο Πειραιάς βλέπουμε ότι ανεβαίνει, βλέπουμε ότι αλλάζει πρόσωπο, υπάρχει μια κινητικότητα. Πώς το βλέπετε εσείς? Ο Πειραιάς έχει τεράστιο δυναμικό. Ο Πειραιάς είναι το ναυτιλιακό κέντρο της Ελλάδας και όχι μόνο, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Ο Πειραιάς έχει γίνει το κέντρο της κουραζιέρας και το δυναμικό που μπορεί να αναπτύξει, που έχει ο Πειραιάς και μπορεί να το αναπτύξει, είναι πάρα πολύ ψηλό και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνδράμουμε σε όλη αυτή την άνοδο που πιστεύω αργά ή γρήγορα θα έρθει. Ο Πειραιάς και μόνος του να μείνει και χωρίς υποστήριξη να μείνει, δηλαδή για παράδειγμα η ναυτιλία, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί με τους κανόνες ενός κράτους, είναι μια διεθνής αγορά και ανταγωνίζεται ένα διεθνές περιβάλλον. Συνεπώς, η επιχειρηματικότητα του Πειραιά που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ναυτιλία, δεν θέλει σπρόξιμο από την πολιτεία. Είναι ένα το κρατούμενο αυτό, δεν θέλει επιδοτήσεις, δεν θέλει καμία βοήθεια. Θέλει μόνο να την αφήσει στην ησυχία της για να κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει. Όταν λοιπόν η ναυτιλία κινείται, άλλα 70 επαγγέλματα από πίσω ακολουθούν, έτσι. Ναυτικοί πράκτορες, μεσίτες, μπρόκερς, δικηγόροι ναυτιλιακοί, ναυπηγοεπισκευή, ειδικότητες εκεί τεράστιες και αφιλίες. Τέτοιοι ωραίοι χώροι όπως είναι εδώ διασκέδασης. Χώρους έχουμε διασκέδασης. Ήδη τα παιδιά μας τώρα που παλιά φεύγανε για να πάνε στον Κάζι να διασκεδάσουν, πλέον μένουν στον Πειραιά γιατί ανοίξανε μαγαζιά στην Τρούμπα εξαιρετικά. Μέλη μας και αυτά τα μαγαζιά, είναι της ένωσής μας μέλη. Συνεπώς ο Πειραιάς είναι ένας ευχάριστος τόπος να επιχείρεις, γιατί υπάρχουν και δυσάρεστοι, υπάρχουν τόποι που μπορεί να κάνεις επιχείρηση, αλλά να το κάνεις μόνο και μόνο για να ζήσεις. Εδώ όσοι επιχειρούμε το διασκεδάζουμε κιόλας. Και μια τέτοια διασκέδαση είναι και σημερινή. Τι θα λέγατε για να προσελκύσετε νέους? Καταρχάς θέλουμε νέα μέλη ή φτάνει? Και τι θα λέγατε για να έρθουν τα νέα μέλη για να τους προσελκύσετε και να τους προσελκύσουμε περισσότερο? Σίγουρα θέλουμε νέα μέλη. Όπως είπα, σκοπός μας από εδώ και πέρα είναι να διευρύνουμε τη βάση της Λέσχης. Σκοπός της Λέσχης είναι να μπορέσει να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα, να συζητούνται τα θέματα όχι μόνο του Πειραιά, αλλά γενικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Και μέσα από αυτή τη διεργασία και τη διεπαφή να προκύπτουν και ευκαιρίες για τα μέλη, όπως είπε και ο πρόεδρος εδώ, για συνεργασίες, για ανάπτυξη ιδεών, για
καινοτόμες, έστω και καινοτόμες απόψεις και λύσεις πάνω στην καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει επιχειρηματία σε ένα βαθμό. Να λύνει θέματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και με την καινοτομία και με την παραγωγή και το χαρακτήρα ενός τόπου. Συμπληρώνοντας και συνοψίζοντας για τα νέα μέλη, τι θα κερδίσουν να εγγραφούν στην Λέσχη επιχειρηματικότητας και επιστημόνων Πειραιά? Καταρχήν, ο βασικός σκοπός της Λέσχης, μάλλον η βασική σκοπή της Λέσχης. Το πρώτο είναι η κοινωνικότητα, δηλαδή να αναπτυχθεί κοινωνικότητα μεταξύ των μελών. Το δεύτερο είναι να αναπτυχθούν και συνεργασίες. Το τρίτο και βασικό που το ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα που ιδρυθήκαμε είναι να υποστηρίξουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Πειραιά. Το κοινωνικό μας έργο δεν το διαφημίζουμε, αλλά είναι σχεδόν καθημερινό. Και οπωσδήποτε, κανείς δεν χάνει γίνοντας μέλος της Λέσχης Επιχειρηματιών και Επιστημόνων Πειραιά. Το διαπιστώνει πολύ γρήγορα δηλαδή αυτό. Η πειραιακή επιχειρηματικότητα είναι μέσα στον χώρο των αυτονόητων. Χαίρομαι πολύ που συνδυάζεται η επιχειρηματικότητα με τους επιστήμονες. Είναι ένα πάντρεμα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Εξελίσσονται όλα. Η επιχειρηματικότητα στηρίζεται στο δαιμόνιο των Πειραιωτών, των Ελλήνων και των Πειραιωτών, αλλά πλέον στηρίζεται πιο πολύ στην επιστήμη, στη μοντέρνα τεχνολογία, στο αύριο, και αυτά παντρεύονται, πάνε μαζί και παντρεύονται εδώ στον Πειραιά. Και παντρεύονται, μάλιστα. Αυτό ακριβώς τώρα, για να μην πω ότι καλύφθηκα από τους προλαλήσαντες, προφανώς καλύφθηκα, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελληνική ναυτιλία έχει σημαντική ανάγκη πλέον για τη μετεξέλιξή της και στην πράσινη μετάβασή της, να στηριχτεί ακριβώς στην παραναυτιλία, στα παραναυτιλιακά επαγγέλματα και στην επιστημονική παραγωγή της Ελλάδας, που πρέπει να πρωταγωνιστήσει και τεχνολογικά και εκπαιδευτικά. Ο Πειραιάς είναι το εξαιρετικό παράδειγμα, γιατί είναι ακριβώς η διεπιφάνεια μεταξύ ναυτιλίας και της ελληνικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της τεχνολογικής καινοτομίας και των ελληνικών εταιριών που παράγουν τεχνολογία και εμπορεύονται τεχνολογία. Άρα λοιπόν πάντα τα λιμάνια ήταν αυτά τα σημεία ανάπτυξης, γιατί έφεραν σε επαφή άλλες χώρες και άλλους ανθρώπους και άλλους πολιτισμούς. Ο Πειραιάς πρέπει να γίνει το λαμπρότερο παράδειγμα και να ξαναπάρει τη θέση που είχε στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Και να συνεχίσει να μας κάνει περήφανος, γιατί είμαστε πολύ περήφανος για το ό,τι συμβαίνει εδώ. Ακριβώς. Και βέβαια η ναυπηγοπισκευή και τα ναυπηγεία που έχουν κινήσει ως ένα βαθμό και ελπίζουμε να δούμε περισσότερα βήματα. Για να δούμε, θα απογειωθούν. Θα απογειωθούν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, ευχαριστήσω για την πρόσκληση το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο, τον κύριο Σταύρο Κασιδιάρη. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Εδώ και 2 χρόνια η Λέσχη Επιχειρηματιών Πειραιά δρά και προσπαθεί να επενδύσει πάνω στο χώρο μας, στην ναυτιλία. Ο Πειραιάς, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το κέντρο της ναυτιλίας παγκοσμίως. Μία από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη στην ναυτιλία. Η χώρα μας, ο Πειραιάς, αυτό κοιτάμε να μπορέσουμε να προασπίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Είναι κάτι το οποίο είναι βασικός στόχος της Λέσχης Επιχειρηματιών Πειραιά. Και συγχαίρουμε πάρα πολύ το έργο τους και εμείς σαν ΓΟΥΙΜΑ και σαν πρόεδρος της ΓΟΥΙΜΑ βέβαια, είμαστε δίπλα τους να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε το έργο τους. Η βασική πηγή πλούτου πάντοτε σε μια οικονομία, και ειδικά όταν είναι ελεύθερη. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ελκυστίδα, η οποία είναι ναυτιλία. Η ναυτιλία λοιπόν έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί και να αιμοδοτεί όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Και εσείς είστε το πρώτο παράδειγμα, διότι ξεκινήσατε από ναυτικός, έγινατε καπετάνιος, περάσατε στη πλήροδιαχείριση και όλα τα στάδια, και εντός και εκτός Ελλάδος. Για μιλήστε μαζί, τι δυνατότητες δίνει η ναυτιλία για αυτήν τη διαδρομή, τι προοπτικές δίνει σε ένα νέο? Εγώ νομίζω ότι ένας νέος στην Ελλάδα την πρώτη επαγγελματική λύση που πρέπει να έχει είναι η ναυτιλία. Διότι από εκεί μπορεί να ξεκινήσει σαν ναυτικός και μετά να φτάσει μέχρι πηλιοκτήτης. Εγώ δεν έχω, από εκεί ξεκίνησα κι εγώ, είμαι 5η γενιά στην ναυτιλία. Ο παππούς μου έφυγε από την Κρήτη και ήρθε στην Αίγινα. Ο προ-προ-πάππους μου. Εγώ είμαι 5η γενιά, τα παιδιά μου είναι η 6η. Και κατορθώσαμε ούτως ώστε να διατηρήσουμε όλη αυτή την έγκλη την ναυτιλίας και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και άλλα επαγγέλματα. Δεν είναι. Απάνω στην ναυτιλία έχουμε επισκευές, έχουμε
ναυπηγήσεις, τις οποίες βέβαια προσπαθούμε να τις επαναφέρουμε στη χώρα, διότι είχε περάσει μια νοοτροπία τελείως περίεργη τα περιορισμένα χρόνια. Τώρα έχω την εντύπωση ότι πρέπει δυναμικά, η κυβέρνηση αυτή τώρα που πήγε έκανε κάποια αρχή, επαναλειτουργήσε. Όταν εμείς είχαμε ναυπηγεία, η Τουρκία δεν είχε τίποτα. Εμείς είμαστε η αιτία της ανάπτυξης Τουρκίας, διότι αδρανοποιηθήκαμε εμείς. Και από εκεί και πέρα περάσαν αυτοί απέναντι. Είναι μια ευκαιρία να επανέλθει η ναυπηγοπεσκευή εδώ. Σαφώς, τη στιγμή κατά την οποία το δούμε σοβαρά από πλευράς πολιτικής και να δώσει, έναυσμα, ούτως ώστε τα παιδιά να ξαναγυρίσουν πάλι, να μπορέσουμε να έχουμε μια διαδοχή. Διότι αν δεν έχουμε, οι πάντες βγήκαμε από τη Σεντίνα και εμείς τροφοδοτήσαμε τις εταιρείες. Δηλαδή η γενιά η δική μας ανέβασε όλη αυτή τη... Είμαστε το πρώτο προσωπικό, το οποίο άλλοι γίναμε επιχειρηματίες και άλλοι γίναμε μέτοχοι, ξέρω εγώ. Και οι άλλοι μείνανε σαν, διαχειριστές. Ναι, και δώσανε πάντως... Η δική μας γενιά ήταν από τις πιο ενεργοί που η ναυτιλία έφτασε σε αυτό το επίπεδο και έχω την ελπίζω ότι θα δοθεί το ίδιο ακριβώς έναυσμα ούτως ώστε να μπορέσουμε να την κρατήσουμε στα επίπεδα που είμαστε. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Αυτή η πρωτιά δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα. Καταρχήν ήθελα να επισημάνω ότι είναι μια δύσκολη περίοδο για την επιχειρηματικότητα γενικά και ιδιαίτερα για την ναυτιλία. Και τούτο γιατί τα νέα πακέτα σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο προβλέπουν τέτοια δεδομένα και τέτοια αυστηρότητα σε χρονολογίες που σε σχέση με τα δεδομένα των καυσίμων, των εναλλακτικών αλλά και εγένει της ενέργειας που πρόκειται να ισχύσουν, είναι ανεφάρμοστα. Ναι. Είναι ανεφάρμοστα γιατί το λέμε. Δεν μπορεί όταν οι εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης σου λένε το 30 θα έχεις biofuels, δηλαδή εναλλακτικά καύσιμα σε μονοψήφια στοιχεία, να έρχεσαι εσύ να φορολογείς το πλοίο που κτίζεται τώρα και θα έχει πετρέλαιο με 12 και πάνω συντελεστή. Ενώ αντιθέτως προβλέπεις για τα βιοκαύσιμα, δηλαδή τα εναλλακτικά καύσιμα, 0,37-0,35 συντελεστές. Αυτό δείχνει ότι είσαι εξωπραγματικός. Το λέμε το λοιπόν και έχουμε πάρει τα στοιχεία τα τελευταία του Overbook του 2022, όπου αποδεικνύεται σε ποσοστό 88,84%, τα πλοία που χτίζονται τώρα θα έχουν conventional fuel και μόνο το 11,16 θα έχουν εναλλακτικά. Και όταν λέμε εναλλακτικά, αμμονία 0,2, υδρογόνο 0,6, LNG 6%. Άρα είναι τέτοιες οι ποσότητες και τόσο δεδομένα μικρά που δεν μπορεί η επιχειρηματικότητα στη φάση αυτή να κάνει επενδύσεις, να μπορέσει να γνωρίζει μετά 10-15 χρόνια ποιο είναι το κύριο καύσιμο ώστε να επενδύσει ανάλογα. Και δεύτερο, διαβλέπω ότι τα λιμάνια με τη νέα οδηγία που προωθείται το 30 να έχουν ηλεκτρική ενέργεια να παραδώσουν δεν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν, διότι δεν υπάρχουν σήμερα ευρωπαϊκά λιμάνια εκτός από μικρά πλοία που μπορούν να τροφοδοτήσουν, να τροφοδοτήσουν κρουαζερόπλοια, να τροφοδοτήσουν πλοία εμπορικά κτλ. Ενδιαφέρον, φύγαμε λίγο, πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι ελπίζουμε να δούμε. Τώρα θα ήθελα να είναι το πω, αλλά σημαντικά, απλώς μήπως εδώ αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο και στο θέμα του να έρθουμε πιο κοντά η ναυτιλιακή βιομηχανία με την πολιτική και τους πολιτικούς ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πλέον δεν εξαρτάται μόνο από τη βιομηχανία, μόνο από την ελεύθερη αγορά. Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό. Πολύ λεπτό και νομίζω ότι διότι, αυτή η βραδιά διότι η ΜΕΝ πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη και κανείς δεν είναι αντίθετος. Οι εφοπλιστές που καμιά φορά λένε ότι αδιαφορούν και δεν θέλουν την πράσινη ανάπτυξη είναι εκείνοι
που χρηματοδότησαν στον IMO με 5 δις δολάρια για να προχωρήσει η καινοτομία και η νέα τεχνολογία. Όταν όμως η νέα τεχνολογία και η καινοτομία σε αυτή τη φάση δεν έχει να σου δώσει κάτι, θα πρέπει να περιμένεις και να μην πιέζεις την ναυτιλία, που αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, και τελειώνω γιατί σας κούρασα, έχει επιβαρυνθεί με ένα ποσό 200 δισεκατομμύρια δολάρια με τα μέτρα που έχουν βγει τώρα, είτε σε πλαίσια MRV, είτε σε πλαίσια greenhouses, emissions κτλ. Άρα είναι μεγάλη επιβάρυνση στην ναυτιλία. Η ναυτιλία θέλει την πράσινη ανάπτυξη, αλλά να μπορεί όμως παράλληλα και η βιομηχανία να δώσει στη ναυτιλία αυτά που πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, Πέτρου και Παύλου, έχουμε και μια ωραία γιορτή με το ξεχνά μας. Η λέσχη μας, η λέσχη επιχειρηματιών και επιστημόνων Πειραιά, ιδρύθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να αγκαλιάσει όλες τις κατηγορίες των επιχειρηματιών του Πειραιά, παρόλο που ιδρύθηκε από ανθρώπους ναυτιλιακού χώρου, οι οποίοι βέβαια, ξέρετε ότι είμαστε και άλλοι άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι με 2 καρδιές και 2 σηκώτια, όπως είπε κάποτε ένας. Στα μέλη μας λοιπόν προσθέθηκαν άνθρωποι της εστίασης, της διασκέδασης, πολιτική μηχανική, ασφαλιστές, μεσίτες, δικηγόροι, φάρμακα, υγεία και το γιόρτινγκ και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα η Λέσχη από την ημέρα που ιδρύθηκε και ο βασικός σκοπός ίδρυσής της ήταν η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πόλης μας μέσα από δράσεις με υπηρεσίες του Δήμου και άλλες ενώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ανθρώπους οι οποίοι μας υποστηρίζουν από την ημέρα που ιδρυθήκαμε. Δεν το προλάβαμε γιατί όλοι έχουν και τις δουλειές τους βέβαια. Καταρχήν, τον Κώστα τον Κατσαφάδο, τον βουλευτή της Αλφα Πειραιάς και υφυπουργό προστασίας του πολίτη. Να τον συγχαρούμε για τα νέα του καθήκοντα. Τον βουλευτή της Αλφα Πειραιάς, που είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή, τον Νικόλα τον Βλαχάκο, είναι νεοεκλεγής βουλευτής. Του απευθύνουμε τα συγχαρητήρια μας και του ευχόμεθα καλό μέλλον στη Βουλή. Το βουλευτή της Β' Πειραιά, της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο, που μέχρι πριν λίγο ήταν και αυτός κοντά μας, αλλά έφυγε για άλλες υποχρεώσεις του και εκλέγεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη εκλογική περιφέρεια, αυτή του Β' Πειραιά, της Β' Πειραιά. Επίσης, τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταύρο Βοηδονικόλα. Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νικόλα Πλατανησιώτη, είναι κοντά μας. Τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, κύριο Νικόλα Ολιάπη. Τον πρόεδρο των Lloyd's, τον κύριο Θεοδόση Σταματέλο. Το Διευθυντή της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, τον βλέπω, μαζί με τον Σύμβουλο Ναυτιλίας, τον Άβαρχο τον κύριο Συρίγο, τον κύριο Βοζίκη προηγουμένως ήθελα να πω, μαζί με αυτούς ευχαριστώ όλους εσάς, τους εκπροσώπους των υιογνωμόνων που βλέπω εδώ, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας, τα μέλη της λέσχης μας, τους φίλους και βέβαια την πάρα πολύ ωραία ορχήστρα μας με τον Άγιο το Δίξιμο και τους ιδιοκτήτες αυτού του φιλόξενου χώρου που και αυτοί αποτελούν μέλη της λέσχης μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή διασκέδαση. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Αν υπάρχει παράδεισος,
επιτέλους το βρήκα. Αν υπάρχει παράδεισο. Όλο με κοίτα σαν να με ρωτάς. Πες μου μ' αγαπάς. Σου απαντάω ναι. Με ρωτάς πόσο. Έλα. Τόσο. Και εσύ πάλι πόσο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό. Πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Έλα πάρε μ' αγκαλιά. Όλο αυτό μου λες. Πες μου, πες μου, πες. Πες μου πως με θες. Σου απαντάω ναι. Πες μου, πες μου πόσο. Τόσο. Και εσύ πάλι πόσο. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ένα κράτα με σιγά. Γιατί να σώπα και γυγνές. Όμως τα πύλες μακριά σου. Μακριά σου εγώ τα δικαιώμενα. Τίποτα μην λες τώρα μόνο τα φιλιά σου. Έλα δώσου μου μέχρι το τέλος του κόσμου. Κρέμω το χέρι σου να πίσω. Πώς να ζήσω, τρεμώ, δεν θέλω να